Ανάγωνε
Μας μεταδίδουν τα μηνύματα της μεγάλης αυτής εορτής και θαυμάζουμε πως η υψηλωτέρα των ουρανών και η καθαρωτέρα λαμπηδόνων ηλιακών, η υπεραγία Θεοτόκος, πως υπερεύει τους φόρους της φύσεως. Να νίκηται της φύσεως η όρη, εν σύ παρθένε άγχρονα. Και είναι αυτό που το απόσπασμα που ανέφερα στην αρχή. Γιατί η Παναγία μας είναι αυτή η οποία πρώτου τόπου, εν το τόπο και μετά τον τόπο έμεινε παρθένος. Είναι η αϊπάρθενος κόρη. Και έτσι ξεπέρασε τον όρο της φύσεως που ενώ έτεκε Ιών, εγέννησε Ιών, όμως έμεινε άφθορος. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα στη ζωή της Παναγίας μας. Η μετατόπων παθένος. Και μεταθάνατον ζώσα είναι το δεύτερο θαύμα. Το δεσμέγιστο θαύμα, γιατί η Παναγία μας προειδοποιήθηκε από τον Άγιο Αρχάγγελο Γαβριήλ, τρεις ημέρες νωρίτερα, για την έξοδό της από τον κόσμο αυτό. Και αντιμετώπισε αυτό το γεγονός που επέκειτο με πολύ χαρά και ευφροσύνη. Έτρεξε σαν το ελάφι στον κήπο της Γεσημανή, εκεί που συνήθιζε και ο Κύριος μας, αλλά και η Παναγία μας, να μεταβαίνει, γονάτισε, προσευχήθηκε, ευχαρίστησε τον Θεό
Γύρισε στο σπίτι, ετοίμασε όλο το σπίτι, το εφωταγώγησε, κάλεσε τους γείτονες, τους συγγενείς, για να τους αναγγείλει το πανεφρόσινο γεγονός. Ποιο? Το ότι θα έφευγε για τον κόσμο της αιωνιότητας. Και πράγματι δεν ήταν θάνατος αυτός τον οποίον αντιμετώπισε η Παναγία μας, αλλά Αγία Κοίμησης που ακολούθησε την Ιερά Μετάστασή της. Δεν ήταν κάτι το τρομερό και φοβερό. Βεβαίως και αυτή υπέκυψε εις των όρων αυτών της φύσεως που ο άνθρωπος τελειώνει τη ζωή του, εδώ την επίγεια ζωή, το σώμα κατατίθεται στον τάφο και η ψυχή ανέρχεται εις τα ουράνια. Όμως η Παναγία μας, επειδή είχε μία θαυμαστή κίνηση, η ίδια εσχημάτισε το σώμα της επάνω εις το κρεβάτι, στο νεκρικό κρεβάτι, και την ίδια ώρα ο Υιός της και Θεός μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, με μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, αοράτος, κατήλθε και παρέλαβε την πανάχραντη ψυχή της. Ενώ το μήνυμα διαδόθηκε αστραπιαίως εις τα πέρατα της Οικουμένης και επινεφελών οι Άγιοι Απόστολοι ήλθαν για να ψάλουν την εξόδια ακολουθία εις την υπεραγία Θεοτόκο. Και με πολλή συγκίνηση και συγκλονισμένοι οι Απόστολοι, γιατί θα αποχωρίζονταν τη Μητέρα του Θεού, η οποία ήταν η παρηγοριά τους μετά την ανάληψη του Χριστού, έλεγαν αυτούς τους ύμνους, τους θεσπέσιους ύμνους προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ήρθαν και Άγιοι Ιεράρχοι, όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Τιμόθεος και άλλοι Ιεράρχοι, οι οποίοι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους έψαλαν τους ύμνους στην Παναγία μας. Θαυμαστώ λοιπόν και το γεγονός που οι Απόστολοι επινεφελών ήλθαν εις τον για τον ενταφιασμό της Παναγίας στον τόπο. Αλλά και το άλλο, το αξιοθαύμαστο, αδελφοί μου, ήταν όταν οι Άγιοι Απόστολοι αποφάσισαν να ανοίξουν την τρίτη ημέρα τον τάφο της Παναγίας μας, γιατί ένας Απόστολος κατά θείαν οικονομία και κατά την παράδοση ο Απόστολος Θωμάς ήταν και εδώ, δεν παρέσκει στην εξόδια ακολουθία, δεν έλαβε την ευλογία της Παναγίας μας να ασπαστεί, να ειδεί το πρόσωπό της στο Πανάχνατο και να ασπαστεί η χείρα της. Και γι' αυτό άνοιξαν τον τάφο. Και όταν ανοίγηκε ο τάφος, τότε όλοι ξεπλάγησαν, γιατί το Πανάχνατο σώμα δεν ήταν μέσα στον τάφο. Δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει η φθορά την μητέρα της ζωής. Το χώμα δεν μπορούσε να κρατήσει την Παναγία μας. Γι' αυτό χερουβικό άρμα. Χερουβικό άρμα κατά την παράδοση ανέλαβε το πανάθρατο σώμα της Θεοτόκου και το μετέφερε στον Παράδεισο. Και εκεί ενώθηκε το σώμα με την ψυχή. Και γι' αυτό λέει ο υμνογράφος, «Η μεταθάνατο ζώσα». Η Παναγία μας είναι μετά την κίνησή της αυτή η οποία ζει με το σώμα και την ψυχή, με την ψυχοσωματική της ύπαρξη. Και καταλήγει ο υμνογράφος, «Σώζεις αΐ, ήθε να σώζεις πάντοτε Παναγία μου, Θεοτόκε την κληρονομία σου, όλο τον κόσμο, όλους τους πιστούς, οι οποίοι σε τιμούν και σε εγκομιάζουν». Αυτό γιορτάζουμε αυτές τις μέρες και αύριο αποδίδεται αυτή η θεομητορική εορτή. Εμείς σήμερα εδώ συναχθήκαμε για το κατέτος τελούμενο μνημόσυνο για τους αδελφούς μας Κυπρίους, τους αγρίως ανερεθέντας τον Ιούλιο του 1974 με τα θλιβερά εκείνα και επειδή
έχουμε ως Έλληνες βέβαια το καθήκον, αλλά και ως αδελφοποιημένοι με τον γραβά της Κύπρου, συνεχίζουμε αυτή την παράδοση των ετών με την πρωτοβουλία του Δήμου, αυτούς τους αδελφούς μας, που η μάχαιρα του κατακτητού των αγαρινών τους κατέσφαξε αγρίως και επεδήλωσε ναούς και έκλεισε ναούς και έκαμε τόσες απρέπειες και ασχήμιες. Οι ευχές μας πάντοτε είναι ο Θεός να αναπάρει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ως μάρτυρες έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, αλλά και τους αγνοημένους αδελφούς μας και αυτούς τη χάρη του Θεού να τους σκεπάζει εφόσον είναι η ζωή ή να τους αναπαύει εφόσον τους έχει καλέσει κοντά. Είμαστε πάντα κοντά στην πηγατέρα της Ελλάδος μας, την Κύπρο μας και στους αδελφούς μας Κυπρίους. Με όλη μας την καρδιά και με την προσευχή μας και με την αγάπη μας και με την φροντίδα και με την ελπίδα να ανατείλει η Ελευθέριος Αυγή για τα κατεχόμενα αυτά εδάφη και όλη η Κύπρος μας να δει τις καλύτερες ημέρες και να μπορέσει έτσι να ευθυδρομήσει και να ανακαλέσει τις ημέρες και τις εποχές της δόψης της. Ευχόμαστε ο Πανάγιος Θεός να αναπάσει τους αδελφούς μας εν χώρα ζώντων και εν σκηνές δικαίωμα και στους αδελφούς μας Κυπρίους να δίδει αγωνιστικό φρόνημα, να δίδει την καρτερία και την υπομονή, να προσεύχονται και εκείνοι και εμείς και να γίνεται με κάθε τρόπο αγώνας, ούτως ώστε να δικαιωθούν απόλυτα. Αμήν. Κύριε Αντιδήμαρχη, Πρόεδρε και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Καραβά Κυθήρων, εκπρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συναχθήκαμε στο Λαμπρό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Καραβά Κυθήρων για να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων του 1974, που μαχόμενοι υπέρ πίστεως και πατρίδος, υπέρ βομών και αιστείων, έδωσαν τη ζωή τους για να αποτρέψουν την άνανδρη τουρκική εισβολή στα Ιερά Κυπριακά Εδάφη. Παράλληλα όμως, βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους αδελφούς μας από τον κατεχόμενο Καραβά για να υπομνήσουμε τους πολυετείς δεσμούς φιλίας των δύο αδελφοποιημένων Δήμων, Καραβά και Κυθήρων, που εδώ και χρόνια σφυριλατούνται και καλυφθώνονται με εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Φέτος η χαρά μας είναι ιδιαίτερη, καθώς βρίσκεται μαζί μας ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πεθρίδης, ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Προέδρου Νίκο Αναστασιάδη. Η παρουσία αυτή αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη σχέση των δύο Δήμων και αποδεικνύει ότι οι αδελφικοί αυτοί δεσμοί χρόνο με το χρόνο θα γίνονται ισχυρότεροι. 44 χρόνια πέρασαν από τον Ιούλιο του 1974, όταν η τουρκική πολεμική μηχανή ατίμασε τα ιερά χώματα της Κύπρου, όπου έστησαν οι πόδες του Αποστόλου Παύλου, του Βαρνάβα και του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και του φίλου του Χριστού Λαζάρου. 44 χρόνια μέσα στα οποία τα σπίτια και οι περιουσίες των εκτοπισμένων παραμένουν στα χέρια των κατακτητών. Οι αγνοούμενοι παραμένουν αγνοούμενοι και οι διάφορες προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος πέφτουν διαρκώς στο κενό εξαιτίας της τουρκικής αδιαλαξίας και προκλητικότητας. Οι μνήμες όμως δεν διαγράφονται, όπως δεν διαγράφονται και τα γεγονότα, που όπως έλεγε ο αείμνηστος Γάλλος πρόεδρος Μιτεράν, είναι ξεροκέφαλα. Και οι μνήμες του 1974 δεν μπορούν να έχουν ούτε αστερίσκους, ούτε παρερμηνίες, γιατί τα γεγονότα είναι σαφή και ξεκάθαρα. Η Τουρκία
κατά παράβαση κάθε αρχής του διεθνούς δικαίου, κατέλαβε δια των όπλων τμήματα ελεύθερου ανεξάρτητου κράτους. Και αυτό δεν μπορεί να περιβληθεί ούτε με το μανδύα της δικαιολόγησης, ούτε βέβαια να ξεχαστεί ή να εξασθενήσει. Μέσα στα 44 αυτά χρόνια, η Ελλάδα και η Κύπρος, ως δύο ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη, πορεύονται με βάση την αδελφοσύνη και τη σύμπνοια των λαών τους, αλλά και τη διαρκή συνεργασία των κυβερνήσεων, με μοναδικό στόχο την επιστροφή των εκτοπισμένων στις πατρογονικές τους εστίες. Οι δύο χώρες, ως ισότιμα μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς για την επίλυση του Κυπριακού, χωρίς υποχωρήσεις και εκπτώσεις, ενώ από την άλλη πλευρά η Τουρκία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ο δρόμος της προς την Ευρώπη περνά απαραίτητα από τη Λευκωσία και την Αθήνα. Και χωρίς την επίλυση του προβλήματος που η ίδια προκάλεσε, αυτός ο δρόμος θα παραμένει για την ίδια ατελής και ανολοκλήρωτος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πρόοδο και ευημερία του λαού της. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Δήμαρχε, φίλοι μας από την Κύπρο, σας καλωσορίζουμε στα Κύθυρα και σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Σας δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι θα διατηρούμε πάντα ισχυρούς τους αδελφικούς αυτούς δεσμούς, με στόχο να ζήσουμε την ημέρα εκείνη που όλοι μαζί θα αναπέμψουμε την ευχαριστήριο δοξολογία, όχι εδώ, αλλά στο ναό της Ευαγγελίστριας του Καραβά στην Κύπρο. Και πάλι ενωμένη η Κύπρος τότε και αναπνέοντας ελεύθερα το δροσερό αέρα του πεντατάκτυλου, εκείνον που δρόσησε το διγενή Ακρίτα, όταν κυνηγώντας το Σαρακινό αποβιβάστηκε στην Κερίνια, αφήνοντας για πάντα το αποτύπωμα του χεριού του στην κορυφή του βουνού, για να θυμίζει σε όλους μας σήμερα ότι της τολμώσει η τύχη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, σεβαστών ιεραρχείων, αγαπητέ Δήμαρχε των Κυθύρων, αγαπητέ Πρόεδρε της Κοινότητας του Καραβά Κυθύρων και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθύρων, καθώς και του Συμβουλίου της Κοινότητας, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, αγαπητοί φίλοι από τα Κύθυρα, καραβίτες και καραβίτισσες, καραβιώτες και καραβιώτισσες. Εκ μέρους του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά της Κύπρου, των μελών της Αποστολής που παρευρίσκονται σήμερα εδώ και όλων των σκορπισμένων καραβιωτών, εκφράζω τη βαθιά μας συγκίνηση, αλλά και τη μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε ξανά στο νησί σας. Για μια ακόμα φορά, ευχαριστούμε θερμά το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθύρων και το Συμβούλιο της Κοινότητας Καραβά για την ενέργεια σας να καθιερώσετε και να τηρείτε κάθε χρόνο το μνημόσυνο για τους πεσόντες της εισβολής του 1974 και βέβαια να ακολουθεί κατόπιν κατάθεση στεφάνου. Ύψιστη τιμή για μας είναι η σημερινή παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου ως εκπροσώπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον απέριτο αυτό μνημόσυνο. Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Υπουργού Εσωτερικών είναι για μας μήνυμα στήριξης, ενδυνάμωσης και ελπίδας. Για τους κατοίκους του Δήμου Καραβά της Κύπρου έχουν ήδη συμπληρωθεί 44 χρόνια πικρής προσφυγιάς, μακριά από τα σπίτια, τις εκκλησίες και τις περιουσίες μας. Ο Καραβάς δυστυχώς ήταν το πρώτο θύμα της τουρκικής εισβολής, αφού η απόβαση των Τούρκων στις 20 Ιουλίου του 1974 έγινε σε μια πανέμορφη παραλιακή περιοχή στα δημοτικά μας χώρια, το 5 μίλι. Από τότε η αποστολή μας ως Δήμος είναι δύσκολη με ένα ποικιλόμορφο έργο που μας πονεί, μας πληγώνει, μας προβληματίζει. Διατηρούμε όμως
την πίστη και την ελπίδα ότι μέσα από αυτήν την ανηφορική διαδρομή μια μέρα θα ανατείλουν καλύτερες συνθήκες και το φως της ελευθερίας θα δώσει ζωή και χρόνο στις γειτονιές, τις αυλές, τα περιβόλια, τις ακρογιαλιές και σε όλα τα αγαπημένα μας μέρη. Και εμείς εδώ, αδερφωμένοι, μνημονεύουμε σήμερα όλους τους ήρωες μας που έδωσαν τη ζωή τους τον μαύρο εκείνο Ιούλη και αποτείουμε σε αυτούς τον οφειλόμενο φοροτιμή. Μνημονεύουμε τους υπερασπιστές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της νομιμότητας, τους Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι πιστοί στις αξίες του έθνους δεν έριξαν τις ασπίδες, έμειναν στη μάχη εκεί που τους έταξε η πατρίδα να φυλάνε Θερμοπύλες. Με ευγνωμοσύνη υποκλινόμαστε στη θυσία των παλικαριών από την Ελλάδα, τους μαχητές της ελληνικής δύναμης στην Κύπρο, τους καταδρομείς από την Κρήτη, οι οποίοι στα πεδία της μάχης έγραψαν σελίδες ένδοξης ιστορίας. Μνημονεύουμε επίσης όλους όσους μας έφυγαν με τον πικρό καημό της προσφυγιάς στα χείλη και αναπλήρωτη την επιθυμία για επιστροφή στην αγαπημένη γη του καραβά μας. Όσα χρόνια και αν πέρασαν, θα θυμόμαστε τον Γολγοθά που μας έφερε εκείνο το φοβερό καλοκαίρι και θα προσδοκούμε την Ανάσταση. Με βαθιά επίγνωση της Αποστολής μας, μεταφέρω εχάρους του Δήμου Καραβά της Κύπρου την αταράτευτη θέληση μας, ότι ο χρόνος δεν έχει λυγίσει τις αντοχές μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με κανένα τρόπο με τα δεδεμένα της εισβολής και της τουρκικής κατοχής και ότι οι μνήμες των κατεχομένων εδαφών μας αποτελούν για μας πηξίδα ζωής. Είναι το μεγάλο στήριγμα αντίστασης στις ποικιλόμορφες σκοπιμότητες και στις δόλειες μεθοδεύσεις των ξένων συμφερόντων. Μεταφέρω επίσης μήνυμα αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας από όλους τους καραβιώτες ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με πίστη, υπευθυνότητα, με αδούλωτον το φρόνημα όπως το έπραξαν οι υπερασπιστές της κατεχόμενης γης μας το 1974. Θα εργαστούμε με υπομονή, επιμονή και συνέπεια μέχρι την τελική δικαίωση και την επιστροφή μας στα πατρογονικά μας εδάφη σε συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και εθνικής αξιοπρέπειας. Για άλλη μια φορά, εκφράζω τη μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε μαζί με εσάς, τους αδερφούς μας, το πανέμορφο νησί των Ιφύρων. Εκφράζω την απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη όλων των δημοτών του ευτοπισμένου Δήμου Καραβά για την ηθική στήριξη και τη συμπαράσταση, την οποία προσφέρει διαχρονικά ο Δήμος Ιφύρων, η κοινότητα Καραβά των Ιφύρων και όλοι οι κάτοικοι του νησιού με κάθε ευκαιρία στο πολύ παθό λαό της Κύπρου. Η αδερφοσύνη και η αλληλοστήριξη μεταξύ των δύο Δήμων, Καραβά και Κυφύρων, θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα προσφοράς και δημιουργίας και θα παραμείνει αμάρατη ως την ευλογημένη ώρα που καυτερούμε για να γιορτάσουμε, όπως είπε ο αδερφός Δήμαρχος, τα ελευθέρια μαζί στο δικό μας Καραβά. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κυφύρων και Αντιμητήρων και Σεραφή, αγαπητοί δήμαρχοι των Κυφύρων και του Καραβά, πρώτα απ' όλα μεταφέρω το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδη, τον οποίο και εκπροσωπώ. Ένα μήνυμα που ευχαριστεί
τα κύθυρα των θύματων των κύθυρων για την αδελφική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Δήμο του Καραβάου. Και είναι και αυτό, νομίζω, εδώ ότι έχει προσωπική σήμανση σε πολιτικό επίπεδο στους εορτάσμους για την αδελφοποίηση μεταξύ των δύο Δήμων, αλλά και στις εκδηλώσεις τιμής για τους πεσόντες της κοινωνικής σχολής, κατά τη μηνύει τη σημασία που προσδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσωπικά σε αυτή την αδελφική σχέση μεταξύ των δύο Δήμων. Όντως, φέτος συμπληρώνονται 44 χρόνια από τον Μαύριο, από τον Μαύρο Ιούλιο του 1954, όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου ή νομιμότητας. Από τις ακτές κοντά στον Καραβά, από το 5 μίλι, εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα και ακόμα κατακρατεί το 37% του εδάφους. Ο απολογισμός αυτής της εισβολής, αυτής της βαρβαρότητας, δεν θα πληρώσω. 4.000 με 5.000 ελληνοκύπριοι αδελφοί μας νεκροί. Σχεδόν 200.000 πρόσφυγες εκτοπισμένοι στην ίδια τους τη χώρα. Αυτό ακόμα συνεχίζεται. Από τότε πέρασε περισσότερο από μία γενιά. Φτάνει να πω ότι εγώ γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1974. Δεν έχω καταφέρει να πάω στον Καραβά. Μόνο από τα βιβλία, μόνο από τις εικόνες, συνειδητοποιώ αυτό που γράφουν όλοι και αυτό που μαρτυρούν οι παλαιότεροι. Ότι ήταν μια παραδεισένια γη σε ένα παραδεισένιο φυσικό τοπίο, στην οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε αυτοί που την έζησαν, αυτοί που έζησαν χιλιάδες χρόνια ελληνισμού εκεί, ο οποίος βία διακόπηκε με αυτή την βάρβαρη εισβολή του 1974, δεν μπορούμε να χαρούμε αυτό το σημείο του ελληνισμού, όπως και την υπόλοιπη Κύπρο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το status quo είναι πολιτικά μείωση. Έχουν γίνει πολλές προσπαθείς για την εισβολή του Κυπριακού. Όλες δυστυχώς έχουν αποτύχει. Φτάσαμε σχεδόν κοντά λόγω των μεγάλων προσπαθειών που κατέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, στα περασμένα χρόνια, αλλά ούτε τώρα κατέστη τη λύση. Γιατί υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και όρια που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Υπάρχουν και όρια τα οποία δυστυχώς τίθενται λόγω της τοπικής αδιαλεξίας. Θα γίνει ακόμα μια προσπάθεια. Τους επόμενους μήνες γνωρίζουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με τους απεσταλμένους του προσπαθεί να δει εάν υπάρχει εύκολο έδαφος, ούτως ώστε να δοθεί ακόμα μια ευκαιρία. Θα δούμε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι σίγουρα στη διάθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αποδεχόμενη το πλαίσιο των ιδεών του, αλλά τα πάντα εξαρτώνται όχι σε εμάς, αλλά στην τουρκική πλευρά, στην τουρκική αδιαλαξία και όλοι βλέπουμε πως δρά ο κύριος Ερντογάν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής του δράσης. Εν πάση περιπτώσει, είναι με ιδιαίτερη χαρά που είμαστε στα Κύθυρα. Οι δεσμοί που έχουν καλλιεργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια είναι περισσότερο από αδελφικοί. Δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις αυτές, αλλά μιλώντας και με καραβιώτες, μιλώντας και με κυθυραίους, βλέπω ότι αυτή η αδελφοποίηση είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή και των δύο. Και είναι αυτό το οποίο παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Οι καραβιώτες ξέρουν τα Κύθυρα, τα αγαπούν τα Κύθυρα σαν ένα δεύτερο δικό τους μέρος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχω δει πολλές αδελφοποιήσεις, αλλά πραγματικά αυτή η συναισθηματική σύνδεση που βλέπω εδώ είναι, νομίζω, χωρίς προηγούμενο. Είναι μια συναισθηματική σύνδεση η οποία
επαναφέρει την ιστορική σύνδεση μεταξύ των δύο, μια ιστορική σύνδεση που χρονολογείται από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν θέλετε να είναι συνωνυμία ο Καραβάς των Κυθύρων και ο Καραβάς της Κύπρου. Η πιο επικρατούσα παραδοχή είναι ότι όταν επισκέφθηκε το 1821 ο Κωνσταντίνος Καράβης στην Κύπρο για να αρχίσει η Ελληνική Επανάσταση για εφόδια, έφυγαν μαζί του αρκετοί Κύπροι, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να κατέληξαν στον Καραβά Κυθύρων, ο οποίος νομίζω ιδρύθηκε ως οικισμός λίγο μετά την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό γράφουν κάποιοι, αλλά σίγουρα δεν είναι ενοικείο. Εδώ που βρίσκεις και στο Ελληνίδη, βρίσκεις και Λεμονιές, οι οποίες υπήρχαν και πολύ περισσότερες τα περασμένα χρόνια. Ο Καραβάς ήταν ένας δήμος ο οποίος χαρακτηριζόταν από μια θάλασσα λεμονόδεντρων. Εξού πήραν και το πρώτο της Λεμονιάς. Επίσης υπάρχει και εδώ το επίθετο Κυπριώτης και Κυπρέος, νομίζω το συναντάς από την είπε ο Δήμαρχος. Έτσι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί και το νήμα δεν έχει ξετυλιχτεί τελείως ακόμη. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά με αυτή την αδελφική σχέση που έχει καθιερωθεί, αρχίσαμε να το ξετυλίγουμε. Σας εύχομαι κάθε καλό μέρος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δίνετε να γνωρίσουμε και αυτό τον Παράδεισο. Να είστε καλά. Και φιλάνθρωπο θεό χώρισαν. Ό,τι και στην άνθρωπο τη χειροκροτήση, η αρμόνο κύριε αυτό ο Ματή υπάρχει. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Του κυρίου Δεϊθόμεν. Ότι η ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάσταση στον Κύπρο ανερθέλων εθνών και τον εντάφτα. Μία αιώνια των Αγίων Πατέρνημων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στεφάνων, από τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Πετρίδη, εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη. Από το Δήμαρχο Καραβά Κύπρου, κύριο Νίκο Χατζηστεφάνου. Από το Δήμαρχο Κυθύρων, κύριο Ευστράτιο Χαρχαλάκη.
από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καραβάς Κιτήρων, κύριο Γιώργο Τσάκο. Από τον εκπρόσωπο του Ναυτικού Παρατηρητηρίου Κιτήρων, Σημεοφόρο Νικόλαο Διακόπουλο. Από τον προϊστάμενο Τακάν Κιτήρων Επισμηνία Κωνσταντίνο Νικολόπουλο. Από τον διοικητή του ΑΤΑΦ Κιτήρων Υπαστινόμο Β κ. Παναγιώτη Γιανακόπουλο. Από τον διοικητή του Λιμεναρχείου Κιτήρων, Αντιποβλίαρχο Ευάγγελο Βασιλιάδη. Από εκπρόσωπο του Προσφυγικού Σωματείου Καραβά Κύπρου, κύριο Λουκί Ακοβίδη. Από εκπρόσωπο του Συλλόγου Νεολαίας Καραβά Κύπρου, κυρία Μαρία, κύριο Μάριο Μούγκη. Από την πρόεδρο του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά Κιτήρων, ο όμορφος Καραβά, κυρία Σταυρούλα Μπαμπούνη. Ενός λεπτού σιγή. Σαν πρόεδρο.